Η συμφωνία είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρο είναι ο μεγάλο νικητή, όπω όλα δείχνουν. Παρά τα αυτά, υπάρχουν ασάφειες, υπάρχουν γκρίζα σημεία που θέτουν ένα αμφιβόλο την εφαρμογή τη. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη. Μα περιμένει ο, Γιάννης ο οποίος Γιάννη Ξεροφόντο, ο οποίο παρακολουθεί τι εξελίξει. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέτρα. Αρχίζω από τι τελευταίε δηλώσει του Ρετζέπτα Γιμπερτογάν, οι οποίε είναι ενδεικτικέ των τουρκικών προθέσεων. Όπω αποκάλυψε λοιπόν ο νέο Σουλτάνο, αυτή η ζώνη ασφαλεία θα έχει τελικά έκταση 440 χιλιόμετρων και βάθο 32 χιλιόμετρων. Δηλαδή κάτι περισσότερο από 14.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πέτρα, μιλάμε για μια έκταση περίπου μία μισή φορά σαν την Κύπρο, άρα αντιλαμβανόμαστε το μέγεθο. Yeah. Οι προηγούμενε πληροφορίε, ωστόσο έκαναν λόγο για μια μικρότερη έκταση. Ωστόσο, οι νέε αποκαλύψει αφήνουν πλέον να νοηθεί ότι η ζώνη ασφαλεία σύμφωνα με την Τουρκία θα περιλαμβάνει και τη Μανμπίτ και το Κομπάνι. Πρόκειται για δύο κουρδικές πόλει, τι οποίε έχουν εισέλθει ήδη τόσο οι δυνάμει του Άσαν, τόσο και ρωσικέ δυνάμει. Και είναι βεβαίω, Γιάννη, δύο περιοχέ οι οποίε δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία, έτσι. Ακριβώ και αυτό δημιουργεί ερωτηματικά. Mm. Μιλώντα επ' αυτού, χθε βράδυ ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών ανέφερε ότι είναι ζήτημα το οποίο θα τεθεί επιτάπητο στην επικείμενη συνάντηση του Ερντογάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Σότσι την ερχόμενη Τρίτη. Την ημέρα δηλαδή που λύγει η πενθυμερή κατάπαυση του πυρό. Καθόλου τυχαία η χρονική στιγμή, καθώ η Ρωσία αναμένεται να καθορίσει την εφαρμογή τη συμφωνία και σε καμία περίπτωση Πέτρα πρόκειται να αποδεχθεί συμπερίληψη των δύο αυτο... αυτών πόλεων. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έριξαν τη τους, το είδαμε. Η Μόσχα όμω που στέκεται στο πλευρό τη Δαμασκού δεν το έχει πράξει ακόμη. Γι' αυτό και παραμένει ακόμη ασαφέ πέτρα ποιο θα ελεγχητεί, ποιο θα πάρει τι. Και εν τέλει, ποιοι θα αποχωρήσουν από τη ζώνη ασφαλεία, μόνο οι Κούρδοι ή και οι Κούρδοι πολίτε. Είναι ένα θέμα Προ... αυτό πάντω. Ναι, ουσιαστικά πρόκειται για μια ε, πολιτική συμφωνία που άγνωστο παραμένει, εάν τελικά θα εφαρμοστεί και που επί του εδάφου δεν έχει επιλύσει πολλά και καυτά ζητήματα. Ο έλεγχο, λένε, θα βρίσκεται στι τουρκικέ ενόπλε δυνάμει. Ωστόσο, ο Ερντογάν πριν από λίγο εμφανίστηκε διαλλακτικό και όπω είπε, δεν είναι πρόβλημα εάν ο έλεγχο τη περιοχή περάσει τελικά στα χέρια του Άσαντ. Ενδεχομένω αυτό να είναι και αποτέλεσμα των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων ανάμεσα στο τρίγωνο Μόσχας, Άγκυρα και Ουάσιγκτον. Ναι. Έντονο βεβαίω ήταν και το παρασκήνιο τη χθεσινή συνάντηση του Αμερικανού Αντιπρόεδρου με τον Τουρκοπρόεδρο και φαίνεται ότι ο το Ρετσέπτα Γκί Περντογάν δέχθηκε σκληρέ πιέσει. Προφανώ ο Μάικ Πέν φέρεται να εκβίασε τον Ρετζέπτα Ταγί με πολύ βαριέ οικονομικέ κυρώσει. Εξού και η διαφοροποίηση τη τάση τη Τουρκία. Η παγωμένη χειραψία, θυμίζω, δεν προμήνυε σε τίποτα το αποτέλεσμα που είχαμε τέσσερι ώρε μετά. Μέχρι χθε, μάλιστα, οι Τούρκοι έλεγαν ότι στόχο και σκοπό είναι η εξουδετερώση των Κούρδων δρομοκρατών όπω του αποκαλούν. Ενώ σήμερα, Πέτρα, είδαμε εμφανίζονται απόλυτα ικανοποιημένοι απλά και μόνο με τη μετακίνησή του. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμω, Γιάννη, η Τουρκία είναι ο μεγάλο κερδισμένο, εάν και εφόσον εφαρμοστεί η συμφωνία. Αναμφίβολα, εκεί που οι εισβολεί καθυλώνονταν στην κυριολεξία από του Κούρδου, εν μία νυχτή η Τουρκία φαίνεται να πετυχαίνει το σκοπό τη, εξασφαλίζοντα τη ζώνη ασφαλεία και αποφεύγοντα τι αμερικανικέ κυρώσει. Όλα αυτά βεβαίω με τι ευλογίε του Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίο με αυτόν τον τρόπο ξεπλένει, αν θε, στο εσωτερικό τη χώρα του το έγκλημα που άφησε να συντελεστεί, αφού αποχώρησε από τη Συρία, χθε παρουσίασε αυτόν ω απομηχανή Θεό. Στου κερδισμένου του παιχνιδιού προφανώ είναι και η Δαμασκό, στην τουρκική εισβολή το καθεστώ Άσαντ χωρί να ρίξει ούτε και μία σφαίρα πέτρα, ανέκτησε τον έλεγχο των Συριακών εδαφών που επί χρόνια βρίσκονταν στα χέρια των Κούρδων. Ναι. Οι Κούρδοι στην τελική είναι οι μόνοι χαμένοι δυστυχώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Υποχρεώνονται να απομακρυνθούν προ τα νότια, εγκαταλείποντα τα εδάφη του και παραδίδοντα εκβιαστικά και υπό την απειλή των όπλων το όποιο καθεστώ αυτονομία του. Το μοναδικό πέτρα που φαίνεται να κερδίζουν είναι την επιβίωσή του. Φυσικά όλα αυτά, εάν και εφόσον η συμφωνία εφαρμοστεί. Καθώ μπορεί οι Κούρδοι να δήλωναν ότι θα τηρήσουν την κατάπαυση του πυρό, ωστόσο η σημερινή παραβίασή τη από την τουρκική αεροπορία ίσω πέτρα και να αλλάξει τα δεδομένα. Μάλιστα, σα ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Ξενοφόντο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Θύαλα αντιδράσεων προκαλεί όμω το εσωτερικό των ΗΠΑ ακριβώ.